μεγάλη χαρά επισκέφθηκα για μία ακόμα φορά το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπως είπε και ο Υπουργός, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, για να επιβλέψω τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης ως προς την πλήρη ανακατασκευή των τμήματων επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι όποιος επισκεφθεί αυτά τα νέα τμήματα, αλλά και τους υπόλοιπους ορόφους και τις υποδομές του νοσοκομείου, θα διαπιστώσει πια ότι το νοσοκομείο αυτό δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία, ένα νοσοκομείο το οποίο περιθάλπτει τους μικρούς μας φίλους πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια και παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας. Όπως είπε και ο Υπουργός, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Χωρίς να κρύβουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο τριετίας, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, όπως αυτές οι οποίες δρομολογούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αξιοποιήσουμε επίσης το μέγιστο τις ιδιωτικές χορηγίες. Θα λέγω ότι εδώ πέρα κατεξοχήν το νοσοκομείο Αγία Σοφία είναι ένα υπόδειγμα του πώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Ελπίδα μέχρι την πλήρη ανακατασκευή σχεδόν όλων των ορόφων και του Νοσοκομείου Αγία Σοφία αλλά και του Αγλαία Κυριακού με ιδιωτική χορηγία. Η χώρα χρειάζεται και σήμερα ακόμα μεγάλες ευεργεσίες, οι οποίες να μπορούν να συνδράμουν τους δημόσιους πόρους για να μπορέσουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας τις υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι το πιο σύγχρονο, το πιο νέο μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο κατασκευάζεται στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα είναι έτοιμο καλώς χρόνων των πραγμάτων του 2027, είναι και αυτό αποτέλεσμα ιδιωτικής χορηγίας, όπως είναι και το καινούριο κέντρο ψυχικής υγείας, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα εδώ πέρα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας και προσωπικά έχω αναδείξει τα θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων ως απόλυτη προτεραιότητα ως προς τα ζητήματα τα οποία με απασχολούν. Συζητήσαμε με το εξαιρετικό προσωπικό και την διοίκηση, την ηγεσία του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους και τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έλλειψη προσωπικού. Δεν τα κρύψαμε ποτέ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελλείψεις, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε οι σύγχρονες υποδομές, οι οποίες ήδη δρομολογούνται, να πλαισιώνονται και από το απαραίτητο ανθρώπινο προσωπικό, έτσι ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Και πάλι τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση, στο ιατρικό προσωπικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό, γιατί παρά τις δυσκολίες, οι γονείς πάνω απ' όλα ξέρουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τα παιδιατρικά περιστατικά παρέχει υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας και εμπιστεύονται οι γονείς στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και αυτό είναι μια παρακαταθήκη πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Πρωθυπουργό που μας έκανε τιμή να επισκεφθεί σήμερα το νοσοκομείο Αγία Σοφία, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, για να δει ο ίδιος την εξέλιξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που εκτελούμε στο νοσοκομείο αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Είδαμε τα νέα ΤΕΠ του Αγία Σοφία που είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία ανέτοιμα, μένει μόνο ένα μικρό κομμάτι, θα τελειώσει ένα μήνα. Και αμέσως μετά προχωράμε στα νέα ΤΕΠ του Αγλαία Κυριακού. Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώνουμε τον κύριο Πρωθυπουργό για όλη τη δουλειά που έχει γίνει στο νοσοκομείο αυτό, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Πρέπει να το πω για μια φορά, πολλές φορές λαμβάνει δημοσιότητα για λάθος λόγους. Είναι ένα εξαιρετικά καλό νοσοκομείο που σώζει κάθε μέρα χιλιάδες ζωές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου αυτού. Να πω επίσης ότι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Πρόεδρε, έχουμε εντάξει την αγορά γραμμικού επιταχυντή για τις παιδικές νεοπλασίες, ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ακριβώς γιατί θέλουμε να δώσουμε στο νοσοκομείο αυτό μια τεχνολογική υπεροχή με τις πιο σύγχρονες θεραπείες που μπορούμε να προσφέρουμε στους μικρούς μας φίλους για να τους κάνουμε το πραγματικά καλύτερο που μπορούμε. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός βλέπει πια ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πραγματικά τα νοσοκομεία αλλάζουν. Το ΕΣΥ αλλάζει. Τα προβλήματα λύσης προσωπικού τα αντιμετωπίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με τις νέες προσλήψεις που έχουν εγκριθεί. Θα έρθουμε πολύ πιο δυνατά και το 2025. Και όποτε έχουμε αξιοποιήσει και ιδιωτικές χορηγίες όσο μπορούμε περισσότερο
για να παράσχουμε κοινωνικό έργο σοβαρό σε οικογένειες που έχουν ανάγκη να παραμένουν στο νοσοκομείο κοντά στα παιδιά τους στις κρίσιμες ώρες.